αλλαγής. Φίλες και φίλοι, μας ξέρετε και σας ξέρουμε καλά. Σας ξέρουμε και μας ξέρετε από τα χρόνια εκείνα που από ποσοστά ενός κόμματος που ασκούσε αντιπολίτευση με συνέπεια και ανιδιοτέλεια και που δεν προσδοκούσε να γίνει κόμμα εξουσίας, βρισκόμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης διεκδικώντας προς όφελος των πολλών, των πολιτών, της κοινωνίας, των εργαζόμενων, των ανέργων. Εκεί, αν θέλετε, σφυριλατήθηκε η δική μας η σχέση, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες του λαού μας. Εκεί σφυριλατήθηκε η παρουσία, η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και σήμερα, αν υπάρχει ένας πολιτικός χώρος, ένα κόμμα που μπορεί, παρά τις αδυναμίες του και τα σφάλματά του, να κοιτάει τους πολίτες στα μάτια και να τολμά να συνομιλεί μαζί τους και να κάνει ανοιχτές συγκεντρώσεις σαν αυτήν εδώ σήμερα, είναι μονάχα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιέμαι, κοζανίτες και κοζανίτισες, αναρωτιέμαι όμως, φτάσαμε 20 μέρες σχεδόν πριν την κάλπη της 25ης του Μάη. Πού είναι ο κύριος Σαμαράς? Πού είναι ο Πρωθυπουργός? Διότι είναι κρίμα, μπήκε και η άνοιξη και δεν έχει ξεμητήσει ο άνθρωπος από το μαξί μου να τον δει λίγο ο ήλιος, να τον δει λίγο το φως της μέρας, δεν τολμά να βγει στο λαό, να μιλήσει με το λαό, ούτε καν να συνομιλήσει με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Κυκλοφορεί μονάχα στο απολύτως προφυλαγμένο και αποστηρωμένο περιβάλλον που του στείνουν οι επικοινωνιολόγοι του. Υπάρχει μόνο σε άρθρα, σε κυριακάτικες εφημερίδες, απολογητικά άρθρα, υπάρχει σε ανακοινώσεις του Μαξίμου, σε διαγγέλματα και μονολόγους, υπάρχει φυσικά κάθε βράδυ στα κανάλια και στις δημοσκοπήσεις της διαπλοκής, υπάρχει κυρίως όμως στην αγκαλιά της Τρόικας και της κυρίας Μέρκελ. Υπάρχει και σε κάθε μια όμως από τις εκατοντάδες σελίδες των μνημονίων που ψήφισε, αλλά και αυτών που ετοιμάζεται να ψηφίσει μετά τις εκλογές. Δεν υπάρχει όμως το λαό, δεν υπάρχει στη Βουλή, δεν υπάρχει σε κανέναν διάλογο που τον καλούμε να προσέλθει. Κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες του Μέγαρου Μαξίμου, αυτές που γράφουν και τα δελτία των 8, όσο όμως ο κύριος Πρωθυπουργός θα κρύβεται, απαξιώνοντας Βουλή, θεσμούς, δημοκρατία, όσο πιο πολύ θα προσπαθεί να κτίσει αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης, όσο πιο πολύ θα προσπαθεί να μετατρέψει αυτή τη χώρα σε αποικία χρέους και μπανανία, τόσο πιο κοντά θα έρχεται εκείνη η μέρα που θα αναγκαστεί να βγει στο φως, να εκτεθεί, να εκτεθεί στην κάλπη και στην κρίση σας, και θα είναι η μέρα εκείνη που θα διώξει από την κυβέρνηση όλους αυτούς που συνειδητά οδήγησαν το λαό μας αυτή τη λαϊλασία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρίσκομαι σήμερα στην πρωτεύουσα ενός περήφανου τόπου, μιας περήφανης περιφέρειας που την κατάντησαν πρωτεύουσα της ανεργίας, πρωτεύουσα της μετανάστευσης, πρωτεύουσα της μόλυνσης. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα που έρχεται από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Ο λαός μας έχει δύναμη, αρκεί να τα αποφασίσει. Ενωμένος και αποφασισμένος θα είναι πανίσχυρος. Θα είναι πανίσχυρος να διεκδικήσει το δίκιο του, να βάλει τέλος στην τραγωδία, στο δράμα, στο πείραμα. Μετέτρεψαν τη χώρα μας και το λαό μας σε ένα ευρωπαϊκό και διεθνές πειραματόζωο. Ο λαός μας ενωμένος θα μπορέσει να τα καταφέρει, να βάλει τέλος στην Ελλάδα της Τρόικας και των Τοκογλύφων. Ο λαός μας τον δίκαιο θυμό του και την δίκαιη οργή του για τα νοσοκομεία που δεν λειτουργούν, για τα ασφαλιστικά ταμεία που καταραίουν, για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν και έβαλαν λουκέτο, για τα χιλιάδες νέα παιδιά
επιστήμονες ως επιτοπλίστων, με πτυχία και μεταπτυχιακά που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν, να φύγουν από τη χώρα. Για τα 3 εκατομμύρια των ανασφάλιστων και το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, για όλα αυτά, ο λαός μας έχει αποφασίσει ήδη τον θυμό του, την οργή του, να την μετατρέψει σε πολιτική πράξη. Πολιτική πράξη αξιοπρέπειας και αντίστασης. Πολιτική πράξη ανατροπής στις 25 του Μάη. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε μέσα από μία μεγάλη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη νίκη, θριαμβευτική νίκη σε αυτές τις εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις που συνεργάζονται μαζί του, είναι ένα και μοναδικό. Είναι φτάνει πια. Ως εδώ δεν θα ανεχτούμε να μας κυβερνούν συμφέροντα. Δεν θα ανεχτούμε μνημόνια και μεσοπρόθεσμα που έχουν έτοιμα στα συρτάρια τους να μας φορέσουν μετά τις εκλογές. Δεν θα ανεχτούμε άλλο την πιο ταξική, την πιο αντιδραστική πολιτική που γνώρισε ο τόπος μας και μας έχει ήδη γυρίσει δεκαετίες πίσω, σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας χωρίς δικαιώματα και ελπίδα. Γιατί αυτό που πραγματικά διακυβεύεται πολίτες της Κοζάνης σήμερα δεν είναι όπως σας τρομοκρατούν δήθεν η παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Δεν υπάρχουν κάποιοι που αποφασίζουν και κάποιοι που υλοποιούν τις αποφάσεις. Αυτό που πραγματικά διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η κυριαρχία του λαού μας, είναι η ίδια η εθνική μας ανεξαρτησία, είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του λαού και της χώρας μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ζωή μας και το μέλλον αυτού του τόπου. Ήρθε η ώρα του λαού μας πάνω απ' όλα. Και η συγκυρία, η μοίρα, η ιστορία τα έφερε έτσι για άλλη μια φορά η αριστερά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επάλξης και να συμβαδίζει με τη μοίρα του λαού μας, με τον αγώνα του λαού μας για ένα καλύτερο μέλλον, για δημοκρατία, αξιοκρατία, αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, να είστε βέβαιοι. Αλλά για να τα καταφέρουμε πρέπει μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη και στην πρώτη και στη δεύτερη να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη σημασία για την πατρίδα και το λαό μας αυτή της αναμέτρησης. Και μη σας παραξενεύει, φίλες και φίλοι, όσο θα προχωράμε προς τις εκλογές, τόσο θα βλέπετε οι εχθροί μας, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, που δεν είναι μόνο τα κόμματα της μνημονιακής εξουσίας και της διαπλοκής. Όχι. Αυτοί, αν θέλετε, είναι οι ασθενέστεροι αντίπαλοι από όλους όσους έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι αντίπαλοι μας μέσα και έξω από τη χώρα, το διεθνές χρηματοπιστωτικό λόμπι, το τραπεζικό λόμπι, το λόμπι της διαπλοκής της ντόπιας που κυβερνούσε και πριν το μνημόνιο και θέλει να κυβερνά και μετά το μνημόνιο, όλοι αυτοί θα βαλθούν να μας συκοφαντήσουν, να μας πολεμήσουν, να διαστρεβλώσουν, να μειώσουν την επιρροή μας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, με ρωτάνε πολλοί που συναναστρέφομαι μαζί τους στις περιοδίες μου ανά την Ελλάδα. Θα συμβιβαστείτε κι εσείς, θα γίνετε σαν τους άλλους? Τους απαντώ. Το καλύτερο μέτρο για να γνωρίζετε αν εμείς θα συμβιβαστούμε ή όχι είναι να δείτε ποιοι μας πολεμάν. Και όσο βλέπετε αυτοί να μας πολεμάνε λυσαλέα από τα κανάλια τους, από τις ειδήσεις τους, από τις εφημερίδες τους, τότε να είστε σίγουροι για μας. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν θα συμβιβαστούμε. Να ξέρετε όμως ότι θα χρησιμοποιήσουν πολλά όπλα και το εντιμότερο από αυτά θα είναι το ψέμα και η διαστρέβλωση. Και μη σας παραξενεύει που θα προσπαθήσουν το επόμενο διάστημα να επενδύσουν στην αποχή, στην αντίληψη ότι όλοι το ίδιο είναι. Άλλωστε, είναι τόσο δύσκολο να πείσουν τους πολίτες να υποστηρίξουν τα κόμματα του συστήματος έτσι όπως κατάντησαν τον τόπο, που το μόνο που τους απομένει είναι τουλάχιστον να συκοφαντούν εμάς και να δημιουργούν
νέα κόμματα κλόνους του συστήματος. Να ντύνουν το παλιό με τη μάσκα του καινούργιου για να το κάνουν πιο ελκυστικό. Να επενδύουν στην αδιαφορία ή στον καναπέ, ότι ο κόσμος δηλαδή δεν θα πάει να ψηφίσει. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, μαζί με βεβαίως με την τρομοκρατία, για να περιορίσουν το εύρος της ήττας τους. Προσέξτε, όχι για να νικήσουν. Αυτό έχει τελειώσει και τελειώνει σήμερα και εδώ στην Κοζάνη με τη συνταρακτική παρουσία σας στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Δεν έχουν στόχο να νικήσουν. Στόχο έχουν να περιορίσουν την ήττα τους. Να κάνουν την ήττα διαχειρίσιμη, να μείνουν ζωντανοί. Αυτός είναι ο μόνος τους στόχος. Γιατί μετά το παραβάν θέλουν να συνεχίσουν τη δουλειά που εργολαβικά έχουν αναλάβει από την Τρόικα. Γιατί μετά το παραβάν, να το ξέρετε, αν δεν τους ανατρέψουμε, έρχονται νέα επώδυνα μέτρα. Θυμηθείτε τι έλεγαν πριν τις εκλογές του Ιούνιου του 12. Είχε βγει ο κύριος Σαμαράς και παρουσίαζε 16 μέτρα διαπραγμάτευσης, επαναδιαπραγμάτευσης, τα θυμάστε, τα Ζάπια, Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3, και είχε παρουσιάσει 16 μέτρα διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και δεσμευότανε ότι τελείωσε η λιτότητα, τελείωσαν τα μνημόνια, τελείωσαν τα μέτρα. Την ίδια στιγμή είχε στο συρτάρι του το μεσοπρόθεσμο και τα νέα σκληρά βάρβαρα μέτρα λιτότητας. Κορόιδευε εν γνώση του τον ελληνικό λαό. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, πήγε στην κυρία Μέρκελ και είπε το γνωστό, ουδής αναμάρτητος. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και τώρα. Διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά ότι τελειώνει το μνημόνιο, ότι τελείωσαν τα βάρβαρα μέτρα, ότι τελειώνουν τα μέτρα λιτότητας, ενώ έχει στα συρτάρια του νέα σκληρά μέτρα για να συνεχίσει την ίδια πολιτική, αν του το επιτρέψουμε.